πέραν της δικιάς σας άποψης, δηλαδή της επίσημης άποψης της Νέας Δημοκρατίας, ότι ως προϋπόθεση έθετε και το ζήτημα της απόσυρσης του νόμου Παπά, του νόμου 43-39, με συγχωρείτε, πρώτης αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι είμαι ακριβής, κατετέθη από το σύνολο των άλλων δυνάμεων που είναι μέσα στη σχετική συζήτηση, διότι δύο κόμματα σωστά ελέγχθη από διαφορετικές αφετηρίες επί της ουσίας δεν συμμετέχουν, ας πούμε, στο διατάφτα της συζήτησης, ότι μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επικαλούμε τα πρακτικά, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, την επόμενη φορά, επ' αυτής της προτάσεως που είχα καταθέσει ή αν εντωμεταξύ είχε βρεθεί κάτι πολύ καλύτερο, μπορεί να καταλήξει η διάσκεψη των Προέδρων. Είναι γραμμένο στα πρακτικά, αφορά τοποθετήσεις 4 ή 5 κομμάτων. Επιτρέψτε μου. Ως εκ τούτου, αντιλαμβάνομαι και γνωρίζω πολύ καλά ότι χωρίς τη συνένωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενδεχομένως μέχρι βεβαιότητος, δεν θα προκύψει αποτέλεσμα. Δεν δέχομαι όμως πλέον, το λέω ευθύτατα, δεν το δέχομαι πλέον, ως πέμπτη διαδικασία που γίνεται και προσπάθεια, αφού έγινε η απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας, επιτρέψτε μου να σας πω, η οποία ως προς την πολιτική της υφή εδικαίωσε μάλιστα τη δικιά σας θέση, σήμερα εδώ να μην υπάρχει αποτέλεσμα. Εγώ θέλω να γίνει ψηφοφορία για να καταγραφεί και η άποψη. Πρόεδρε, μη συνεχίζετε, γιατί αυτά είναι... Ευχαριστώ πολύ.